Ελάχιστες είναι οι εξελίξεις αναφορικά με το προσφυγικό μεταναστευτικό στη δομή φιλοξενίας του στρατοπέδου Ασημακοπούλου στην πόλη της Καβάλας, ενώ το επόμενο διάστημα ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης θα έχει μία ακόμα συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Την ίδια στιγμή και ενώ οι Σέρες βρίσκονται στις επάλξεις για τη δημιουργία τρίτης δομής φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, ξεκίνησαν ήδη οι μη κυβερνητικές οργανώσεις να απευθύνονται σε εκτιματομεσίτες για την έβρεση διαμερισμάτων με οποιοδήποτε χρηματικό αντίτιμο. Από την προηγούμενη εβδομάδα κιόλας υπάρχει τηλεφωνική προσέγγιση με το γραφείο, το μεσητικό το οποίο διαθέτω στην πόλη, για ενοικίαση κατοικίας για μετανάστες. Εγώ δεν θα πω στη διαδικασία να είναι μετανάστες ή τι είναι, οι πρόσφυγες. Αυτό το οποίο ουσιαστικά βλέπω να γίνεται στην πόλη μας είναι το εξής. Πέραν του γεγονότος ότι δεν υπάρχουν σπίτια για τους Σεραίους, θα υπάρχει και μαζική ουσιαστικά ενοικίαση ακινήτων. Παράλληλα, οι φήμες οργιάζουν στην ακριτική Ορεστιάδα από κατοίκους περιοχής οι οποίοι καταγγέλουν στο thrakinea.gr ότι οι μετανάστες προσπάθησαν να τους κόψουν τον δρόμο για να μην μπορέσουν να περάσουν. Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία κατοίκου της περιοχής. Παρασκευή απόγευμα, τρεις Πακιστανοί με κλείσανε τον δρόμο. Πακιστανοί, λαθρομετανάστες. Όταν λέτε Πακιστανοί, το ξέρετε ότι λαθρομετανάστες. Ναι, λαθρομετανάστες. Ναι, είναι. Είναι λαθρομετανάστες, κάτι μου πούν και ρατσίστηκα, δεν έχω πρόβλημα. Με κλείζανε το δρόμο και επειδή δεν σταματούσα, αρχίσαν να βγαίνουν και άλλα άτομα μέσα στην κατοικημένη περιοχή στο Βάλτο και με σμπρώχνανε μια γυναίκα με ένα μωρό. Τη σμπρώχνανε πάνω στο αυτοκίνητο γιατί δεν το σταματούσα. Αυτό έγινε βράδυ? Έγινε 9 η ώρα το βράδυ. Ενώ κατέβαινα από Χανδρά για Βάλτο, ακριβώς στη διασταύρωση που αναγκαστικά σταματάς γιατί είναι διασταύρωση, φύλαγαν εκεί τρεις λαθρομετανάστες. Και με το που βλέπουν το αυτοκίνητο και βανάκι, ορμάνκι μπαίνουν μπροστά στο αυτοκίνητο για να σταματήσω. Είχατε κλειδωμένα εσείς τις πόρτες? Όχι. Όχι, δεν πρόλαβα ούτε να αντιδράσω τίποτα. Και δίθεν θέλανε να έρθουν Ορεστιάδα και δεν είχαν λεφτά. Την ίδια στιγμή, σκλήρη κριτική στην κυβέρνηση εξαπέλυσε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για τον νόμο Καβάλα, Στάνια Ελευθεριάδου, τονίζοντας ότι το προσφυγικό θα είναι ένας από τους λόγους που θα χάσει την διακυβέρνηση της χώρας η Νέα Δημοκρατία, όπως ακριβώς συνέβη και με τον ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Σέντερ. Θα μου το θυμηθείτε, ναι, ότι η Νέα Δημοκρατία θα χάσει τις εκλογές για τους ίδιους λόγους που τους έχασε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, για το προσφυγικό, και για το μακεδονικό. Η Νέα Δημοκρατία, το μόνο που έκανε προεκλογικά είναι να κάνει σημαία τα δύο αυτά. Τέλος, την άποψή του ότι η Εκκλησία πρέπει να είναι στο πλευρό της πολιτείας για τον προσφυγικό, τόνισε ο Μητροπολίτης Φιλίππωνε Απόλλωνος και Θάσου Στέφανος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι στην ανθρωπιά το θρήσκευμα δεν έχει θέση. Πια θεωρώ ότι το θρήσκευμα δεν έχει καμία θέση απολύτως. Βοηθάμε αυτούς που πάσχουν. Ο Χριστός βοήθησε σύμφωνα με την παραβολή τον Σαμαρίτη, ο οποίος δεν ήταν ομοειδεάτης του. Ο Χριστός έκανε θαύματα και γιάτρεψε ανθρώπους που ήταν ειδωλολάτρες.